να ακούσουμε μια νέα φωνή στη συχνότητα. Με τον ίδιο συνομιλούμε αραιά και πού, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσετε κι εσείς την οπτική του κυρίου Αλέξη Λεκάκη, υποψήφιου διδάκτορα Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή της. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, πριν πάμε σε αυτό καθ' αυτό, το ρόλο του Ιράν σε αυτή την ιστορία ή το μη ρόλο, εσείς θα μας πείτε, ποιες είναι οι σκέψεις σας 14 μέρες πολεμικών συγκρούσεων με αίμα αμάχων ένθεν κακήθεν στη Μέση Ανατολή? Είναι μια τραγωδία αυτό που συμβαίνει. Είναι η πιο αιματηρή σύγκρουση των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή, στην Ισραηλινό-Παλαιστινιακή διένεξη. Είναι τραγικά τα γεγονότα και δυστυχώς δεν βλέπουμε να αποκλιμακώνει την κατάσταση. Δυστυχώς. Αισθάνεστε δηλαδή, αισθάνεστε ότι θα πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση? Και δεν εννοώ μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων Χαμάς, εννοώ αν θα ανοίξει ο κύκλος. Οι κινήσεις που βλέπουμε στην περιφέρεια είναι άκρως ανησυχητικές. Μάλιστα. Τώρα, διαβάζουμε όλοι, εσείς βεβαίως θα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγης, του τι θα συμβεί αν ανοίξουν 2-3 μέτωπα βόρεια του Ισραήλ, αν θα εμπλακεί η Χεσμπολάχ, που στηρίζεται στο Ιράν, ο ρόλος του Ιράν. Ταυτόχρονα βλέπουμε το Αζερμπαϊτζάν, τουλάχιστον οι πληροφορίες να λένε ότι υπάρχουν προετοιμασίες για την νότια οδό στην Αρμενία, που όμως επηρεάζει και το Ιράν. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι το Ιράν πίσω από τη Χαμάς? Πολύ εύστοχη ερώτηση. Θα έλεγα όχι απαραίτητος. Η Χαμάς δεν είναι ενεργούμενο του Ιράν και το έχει αποδείξει κατά το παρελθόν. Δεν ευθυγραμμίζεται πάντοτε με τις επιταγές του Ιράν. Και αυτό φάνηκε πρόσφατα στη Συριακή κρίση, όπου είχαν μια αντίθετη άποψη και μάλιστα υπήρχε μια κρίση στη σχέση μεταξύ της Χαμάς και του Ιράν. Η Χαμάς επέλεξε να υποστηρίξει την αντιπολίτευση. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει κάνει μια οπισθοχώρηση η Χαμάς και έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με το Ιράν και αρχίζει τώρα να αποκαθιστά και τις σχέσεις της με το καθεστώς Άσαντ. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει... Ναι, πείτε μου. Άρα, το Ιράν λοιπόν πώς εμπλέκεται μόνο με τη Χεσμπολάχ? Ναι, οι σχέσεις της Χεσμπολάχ με το Ιράν είναι διαφορετικής ποιότητας, είναι πολύ στενές. Πάνε χρόνια πίσω, το Ιράν ουσιαστικά δημιούργησε τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Παράλληλα όμως, το Ιράν έχει σχέσεις με τη Χαμάς και δει με το στρατιωτικό βραχίωνα, με τις ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ. Το Ιράν θεωρεί ότι το μέτωπο της Γάζας είναι άλλο ένα μέτωπο που δημιουργεί μια πίεση στο Ισραήλ. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει με ιδιαίτερα περίπλοκες μεθόδους να κατορθώσει το ακατόρθωτο, που θα λέγαμε. Σε μια περιοχή που είναι από το 2007 η Γάζα, ενώ σε αποκλεισμό από θάλασσα, από το έδαφος, από τον αέρα, έχει καταφέρει να μεταφέρει τεχνολογία και πολεμικό εξοπλισμό. Αυτό θα λέγαμε είναι πολύ δύσκολο, αλλά το έχει καταφέρει το Ιράν. Mm-hmm. Και αυτό το έχει καταφέρει. Ναι, 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 παρακαλώ. Γι' αυτό το έχει καταφέρει με αυτό πιστώνεται κυρίως τον Σολεϊμανί, τον δολοφονηθέντα περιβόητο αρχηγό της δύναμης ΓΟΤΣ, της επίλεκτης δύναμης των φρουρών της Επανάστασης, που κατάφερε με ένα σύστημα τούνελ υπογείων στα σύνορα με την Αίγυπτο να μεταφέρει οπλισμό σε κομμάτια με πολύ περίπλοκους μεθόδους. Δεν ξέρω τώρα άμα είναι επί της παρούσης να το αναλύσουμε. Άμα σας ενδιαφέρει, πολύ ευχαρίστως. Με ενδιαφέρει περισσότερο να μου πείτε σε αυτή τη φάση αν και ποια βλέπετε να είναι η ιρανική στρατηγική. Δηλαδή, να σας ρωτήσω ευθέως, ποια είναι η στρατηγική του ως προς την σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς? Ακούμε ειδησιογραφικά για τρία μέτωπα κατά του Ισραήλ δυνητικά. Το Νότιο Λίβανο, τη Συρία και τη Δυτική Όχθη. Μπορεί να τα ενεργοποιήσει μέσω καναλιών το Ιράν, αν κρίνει ότι πρέπει
να το κάνει. Η κινητικότητα σε Λίβανο και Συρία. Ακούμε για φιλοϊρανικές και ιρακινές πολιτοφυλακές που έχουν φτάσει στην περιοχή. Μέχρι και για Αφγανούς που αντιστρατεύονται τους Ταλιμπάν, ότι έχουν περάσει και αυτοί στην περιοχή. Ισχύουν όλα αυτά? Ναι, αυτά που λέτε, υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα στο νότιο Λίβανο, όπως ορθά επισημάνατε, όπως και στα σύνορα της Συρίας με το Ισραήλ, στα υψίπεδα του Γκολάν. Πράγματι, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες από τα social media των παραστρατιωτικών οργανώσεων των ίδιων των Ιρακινών ότι βρίσκονται στα σύνορα. Πολύ σωστά είπατε κιόλας και για τη ταξιαρχία Φατεμιγιούν, που αποτελείται από Σιίτες Αφγανούς. Τώρα που λέτε για τα μέτωπα. Τα τρία μέτωπα, πολύ σωστά που επισημάνατε, είναι το μέτωπο στο Νότιο Λίβανο, στη Συρία, δηλαδή στα υψίπεδα του Γκολάν, και στη Δυτική Όχθη. Κάθε μέτωπο όμως έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Προφανώς το μέτωπο του Νότιου Λιβάνου είναι το πιο επικίνδυνο για το Ισραήλ, γιατί η δύναμη της Χεζμπολά είναι σαφέστατα υπέρτερη της Χαμάς. Δεν υπάρχει σύγκριση. Mm-hmm. Ουσιαστικά η Χεζμπολά είναι ένα κράτος εν κράτη, έχει δημιουργήσει, έχει ειδικές δυνάμεις, έχει βαλιστικούς πυράβλους, δεν έχει μόνο ρουκέτες που βλέπουμε της Χαμάς, έχει προηγμένη τεχνολογία την οποία έχει μεταφέρει το Ιράν τα τελευταία χρόνια, έχει ειδικά σώματα εκπαιδευμένα, μάλιστα στελέχη της Χεζμπολά έχουν εκπαιδεύσει και τα στελέχη του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς. Το θέμα είναι το εξής. Το μέτωπο του Λιβάνου υπάρχει κινητικότητα. Πράγματι, έχουν καταφτάσει σύμφωνα με πληροφορίες ηγετικές προσωπικότητες Ιρακινών πολιτοφυλακών. Το θέμα είναι όμως περίπλοκο, γιατί η Χεζμπολά έχει και να υπολογίσει τους εσωτερικούς συσχετισμούς του Λιβάνου. Είναι παράλληλα μια πολιτική δύναμη και κυρίαρχη πολιτική δύναμη σε απόλυτους ψήφους. Την τελευταία φορά που ενεπλάκησε πόλεμο με το Ισραήλ ήταν το 2006, το καλοκαίρι του 2006. Υπέστη τρομακτικές απώλειες η Χεζμπολά, αλλά κατάφερε να νικήσει γιατί δεν έχασε. Κατάφερε να επιβιώσει. Οπότε μια αντίστοιχη κλιμάκωση έρχεται στο μυαλό πολλών Λιβανέζων ότι αυτό μπορεί να ξανασυμβεί, και αυτό είναι, ασκείται μια πίεση προφανώς στη Χεζμπολά, και γι' αυτό τη βλέπουμε ότι είναι πολύ προσεκτική μέχρι στιγμής. Κάνει μόνο ανταπαντήσεις. Βλέπουμε κάποιες αψιμαχίες στα σύνορα με τη Συρία, με το Ισραήλ, συγγνώμη, και είναι εξαιρετικά προσεκτική να μην κλιμακώσει την κατάσταση. Γιατί ο Λιβανός την ίδια στιγμή είναι μια διαλυμένη χώρα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Ακριβώς. Έτσι. Άρα πώς θα σηκώσει, λέτε, το βάρος? Είναι τα κρατήματα. Άρα δεν θεωρείτε άμεση την εμπλοκή και την ανάμιξη? Ή υπάρχουν κόκκινες γραμμές? Υπάρχουν κόκκινες γραμμές απ' την άλλη. Είναι σε μια δύσκολη τώρα, σε ένα δίλημα η Χεζμπολά. Από τη μία είναι αυτό που σας περιέγραψε, εσωτερικές ισορροπίες, ο φόβος ότι θα της πιστωθεί μια εθνική καταστροφή αν εμπλακεί για τα ενδεχόμενα αντίπεινα τα Ισραηλινά. Από την άλλη όμως η Χεζμπολά δεν θα ήθελε να δει τον πόλο στα νότια σύνορα του Ισραήλ, δηλαδή τη Γάζα, τη Χαμάς, να ισοπεδωθεί. Αυτό σημαίνει ένας μοχλός πίεσης κατά του Ισραήλ θα εξαφανιστεί. Και αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ θα μπορεί να εστιάσει τις δυνάμεις της μελλοντικά στα βόρεια σύνορα κυρίως. Οπότε θα υπάρχει περισσότερη πίεση στα σύνορα με το Ισραήλ. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και μια εδαφική διαφορά μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Είναι οι φάρμες Σεμπά που λέμε, τις οποίες κατέχει παρανόμως το Ισραήλ και τις οποίες διεκδικεί ο Λίβανος. Mm-hmm. Οπότε σαν μέτωπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιο πιθανό είναι το μέτωπο να είναι, εφόσον υπάρξει, πάντα με επιφυλάξεις, να είναι το μέτωπο της Συρίας. Διότι η Συρία είναι μια χώρα που ούτως ή άλλως δέχεται επιθέσεις εδώ και χρόνια αεροπορικές από το Ισραήλ. Είναι μια χώρα που ναι μεν έχει περάσει από τη κρίση, τη βαθύτερη κρίση του, αλλά δεν είναι σε μια κατάσταση κανονικότητας, είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση ακόμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε πιο πιθανό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα ενδεχόμενο μέτωπο να ενεργοποιηθεί είναι στα υψίπεδα του Γκολάν, όπου έχει παρουσία η Χεζμπολά εδώ και χρόνια, έχει αναπτύξει παρουσία, και είναι αυτά που είπατε και προηγουμένως. Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη, η Δυτική Όχθη είναι ένα μέτωπο το οποίο το Ιράν τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τρομερά την επιρροή του. Και αυτό γιατί η Παλαιστινιακή Αρχή
έχει θέματα, αμφισβητείται από πολύ κόσμο στη Δυτική Όχθη, γιατί θεωρείται ότι είναι αρκετά συγκαταβατική. Mm. Μάλιστα, ένα μέρος των Παλαιστινίων θεωρούν την Παλαιστινιακή Αρχή ότι είναι απλά η εργολάβη της κατοχικής δίκης. Είναι κάτι που λέγεται αυτό. Μάλιστα. Οπότε, ακόμα και το στρατιωτικό σκέλος της Φατάχ έχει αναπτύξει σχέσεις με το Ιράν. Να το γνωρίζουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι άσπρο μαύρο, διότι ακούω πολλές φορές την ταύτιση της Χαμάς με τον ISIS. Ισχύει κατά τη γνώμη σας, μιας και είστε και ειδικό στα θέματα Ιράν, διότι η Χεζμπολάχ από την άλλη κυνηγούσε τον ISIS στη Συρία, αν δεν κάνω λάθος? Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Σαχίνη. Ακριβώς έτσι ήταν. Η Χεζμπολά πολέμησε τον ISIS κυρίως στη Συρία αλλά και στο Ιράκ. Mm-hmm. Όσον αφορά τη Χαμάς με τον ISIS, θα λέγαμε ότι δεν είναι ακριβώς ίδιο. Γιατί η Χαμάς μπορεί να είναι ακραία θρησκευόμενη, αλλά έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία ενός έθνους κράτους. Άρα πιο εθνικιστικά χαρακτηριστικά λέτε, μάλιστα. Ακριβώς. Οι φονταμενταλιστές απορρίπτουν το έθνος κράτος. Έχουν μια πανισλαμική ατζέντα, όπως είχε ο ISIS, η Αλ-Κάιντα. Οπότε σε αυτό διαφέρουν με τη Χαμάς. Η Χαμάς έχει ως πρώτη στο στόχο τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ναι, με ένα ισλαμικό πρόσημο, ιδιαιτέρως αυστηρό. Mm-hmm. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Μάλιστα, οι ίδιοι οι Ιρανοί το λένε κιόλας ότι θεωρούν τη Χαμάς ιδιαιτέρως συντηρητική. Το λένε και οι ίδιοι οι Ιρανοί αυτό. Αλλά τους στηρίζουν προφανώς γιατί είναι ένας πόλος που ασκεί πίεση κατά του Ισραήλ, που είναι ο νούμερο ένα γεωπολιτικός ανταγωνιστής του Ιράν. Ποια πιστεύετε ότι είναι στο βάθος κήπος η στρατηγική του Ιράν? Και με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα. Καλημέρα, λέει. Ρωτήστε τον κύριο Λεκάκη, αποκλείει το Ισραήλ να ανοίξει μέτωπο μέσω Αζέρων στο Ζαγκεζούρ για να αντιδράσει έτσι το Ιράν? Αυτό θα ήταν μια τρομερή κλιμάκωση. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα το Ιράν έχει πολλές ανησυχίες για τον άξονα Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, Ισραήλ στον Κάφκασο. Είναι υπαρξιακό θέμα αυτό για το Ιράν ο διάδρομος Ζαγκεζούρ, και έχει διακηρύξει ότι δεν θα τον ανοιχτεί, ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να το αποτρέψει αυτό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό που έχουμε δει τώρα, μια έμεση πίεση που είχε ασκήσει το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν, είναι μέσω του οργανισμού. Έγινε μια έκτακτη σύσκεψη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, όπου το Ιράν κάλεσε τα μέλη να ασκήσουν ένα εμπάργκο πετρελαίου στο Ισραήλ. Αυτό ουσιαστικά χρωμάτιζε το Αζερμπαϊτζάν ξεκάθαρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Αζερμπαϊτζάν τροφοδοτεί το 40% των πετρελαϊκών αναγκών του Ισραήλ μέσω του αγωγού του Μπακού Τσεϊχάν. Οπότε ήταν μια έμεση κριτική, θα μπορούσαμε να πούμε, του Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν. Δεν μου λέτε, κύριε Λεκάκη, ισχύει η πληροφορία που έχουμε? Μπορεί να κάνουμε λάθος εμείς, εσείς θα μας το πείτε, ότι ουσιαστικά σε αυτό το νότιο άξονα που απαιτεί το Αζερμπαϊτζάν εντός του εδάφους της Αρμενίας, που λέει ότι είναι και αρμενικό έδαφος, δηλαδή το βόρειο κομμάτι του Ιράν, να το πω σχηματικά, νοτίως της Αρμενίας, οι κάτοικοι είναι Αζέροι στην πλειοψηφία τους και μάλιστα πληθυσμιακά περισσότεροι από το ίδιο το Αζερμπαϊτζάν? Ναι, αυτό τίθεται ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Οι Ιρανοαζέροι ιστορικά, ναι, είναι πολύ καλά ενσωματωμένοι στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και στο σαχικό καθεστώς. Αχα. Και θυμίζω ότι ο Αλί Χαμενεϊ, ο ηγέτης του, ναι, ναι, του Ιρανικού καθεστώτος, είναι κατά το ίμιση Ιρανοαζέρος και πολύ ανώτατοι αξιωματούχοι κατά το παρελθόν έχουν τέτοια καταγωγή. Όπως ο Μίρ Χουσέιν Μουσαβή, ο ηγέτης του Πράσινου Κινήματος και παλαιότερα ο μεταρρυθμιστής, ενώ πρωθυπουργός στη δεκαετία του 80, ο Σαφαβή, ο πρώην ηγέτης των φρουρών της Επανάστασης. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι. Με Ιρανοαζέρους που έχω συζητήσει γενικότερα, mm-hmm, η πλειοψηφία έχουν έναν έντονο ιρανικό εθνικισμό. Δεν σημαίνει, σίγουρα νιώθουν μια συγγένεια. Μια συγγένεια κυρίως γλωσσική, θα έλεγα, με τους πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, αλλά θα βλέπα ότι δεν έχουν, προς το παρόν δηλαδή, δεν υπάρχει μια τάση να αποσχιστούν, γιατί, όπως σας λέω, ιστορικά ακόμα και ο Σάχης του Ιράν ήταν κατά το 1 τέταρτο Ιρανοαζέρος. Ο τελευταίος Σάχης του Ιράν. Είναι πολύ καλά ενσωματωμένοι. Ακόμα και η Τεχεράνη,
άμα πάτε, και σας προτείνω να πάτε κάποια στιγμή, είναι πολύ ενδιαφέρον προορισμός για να δείτε και τις αντιθέσεις. Είναι μια πόλη που κατά το 25% κατοικείται από Ιρανοαζέρους και δεν τους καταλαβαίνει κάποιος στο δρόμο. Δεν έχουν διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά για να διαφοροποιούνται από το γενικό πληθυσμό. Η Τεχεράνη πρέπει να πω ότι είναι μια υπέροχη πόλη ψηπέδων, προφανώς, με βαθιά κουλτούρα και ιστορία και πολιτισμό. Θέλω να σας ρωτήσω, στρατηγικά μιλώντας πάντα, εάν το Ιράν εμπλακεί με άμεσο ή έμεσο τρόπο, πολύ περισσότερο με άμεσο τρόπο, τι σημαίνει αυτό στην περίπλοκη γεωπολιτική σκακέρα? Θα συρθεί αναγκαστικά και η Κίνα και η Ρωσία? Αυτό που λέτε είναι ένα εφιαλτικό σενάριο και θα ελπίσουμε να μην συμβεί αυτό, γιατί θα είναι το χειρότερο για τους πολίτες της περιοχής και τους αθώους μάλιστα, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ επικίνδυνο σενάριο που αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω εγώ, με κάθε επιφύλαξη βέβαια. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω μελετώντας το Ιράν γενικότερα είναι ότι το Ιράν το ίδιο δεν θέλει να εμπλακεί. Μετά τον πόλεμο με το Ιράκ το 80-88, το Ιράν σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει αποφύγει τον πόλεμο. Θέλει να τον αποφύγει. Είναι η στιγμή του ποτέ ξανά του Ιράν. Άμα πάτε στο Ιράν ακόμα και σήμερα, οι ηλικίες 55 και άνω, θα δείτε πάρα πολλούς με ακροτηριασμένα μέλη, πάρα πολλούς, και στις εργασίες, ακόμα και ταξιτζίδες. Θα δείτε, είναι το τραύμα, είναι ζωντανό. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ακόμα προβλήματα από τα χημικά που είχε ρίξει ο Σαντάμ Χουσέιν. Και φαίνεται αυτό στον αδρόμο. Το Ιράν είναι πάρα πολύ προσεκτικό. Να σας θυμίσω σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Το 1991, μετά την αμερικανική επιχείρηση, που ουσιαστικά εκδιώξανε τον Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ, ξεκινήσανε εξεγέρσεις στο νότιο Ιράκ από τους Σιίτες και στο βόρειο Ιράκ από τους Κούρδους. Το Ιράν δεν έκανε τίποτα. Και έγιναν σφαγές κατά των Σιίτων. Δεν έκανε τίποτα γιατί ήθελε να αποφύγει πάση θυσία τον πόλεμο. Αντίστοιχα κιόλας το 2001, το Ιράν, φοβούμενο την αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή, συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ανατρέψει το καθεστώς των Ταλιμπάν. Και αντίστοιχα το 2003 ήταν ιδιαίτερος προσεκτικός στην πρώτη φάση στην ανατροπή του καθεστώτος Σαντάμ Χουσέιν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια μετά η πολιτική αυτή άλλαξε, άρχισε με υβριδικούς τρόπους και ασύμμετρες τακτικές να υπονομεύει την αμερικανική παρουσία στην περιοχή για να την εκδιώξει. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπω είναι ότι το Ιράν είναι και εκείνο σε ένα δίλημα. Από τη μία δεν μπορεί να φανεί ότι δεν κάνει τίποτα, γιατί θα ήταν μια αντίφαση. Το Ιράν ρητορικά καφιέται ότι είναι ο νούμερο ένα υποστηρικτής του Παλαιστινιακού αγώνος. Ότι οι Άραβες, οι αραβικές χώρες, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία έχουν πουλήσει τους Παλαιστινίους. Και ότι είναι οι μόνοι ειλικρινείς υποστηρικτές του Παλαιστινιακού αγώνας και στην πράξη. Αυτό θα αμφισβητηθεί πάρα πολύ αν δεν κάνουν κάποια αντίδραση μπροστά στις απώλειες των ζώων αμάχων. Επίσης, είναι και ένα θέμα που θα πλήξει και την αξιοπιστία του Ιράν προς τους συμμάχους του. Είναι πολύ σημαντικό γιατί το Ιράν βασίζει την ήπια ισχύ του και το στρατηγικό βάθος του σε συμμαχίες, κυρίως με μη κρατικούς δρόντες. Άμα φανεί ότι θα εγκαταλείψει τη Χαμάς στην τύχη της, θα πληγεί ανεπανόρθωτη η αξιοπιστία της προς τους άλλους συμμάχους της και αυτό δεν θα τη συμφέρει. Από την άλλη όμως δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα. Και γι' αυτό έχουμε και μία είδηση από το Αξιός ότι το Ιράν έστειλε ένα μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και κάθε σκέψη για εισβολή στη Γάζα. Δεν θέλει κλιμάκωση το Ιράν, αλλά άμα γίνει εισβολή δεν θα μπορεί να μείνει αμέτωχο. Που σημαίνει αυτό? Οπότε, στο πεδίο που... Σημαίνει αυτό η ενεργοποίηση των συμμάχων της. Ήδη βλέπουμε ότι το τελευταίο 48ωρο έχουν αρχίσει οι επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές σε βάσεις που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες και στη Συρία και στο Ιράκ. Και μάλιστα έχουμε και μία επίθεση από τους Χούθη στην Ιεμένη που αναχαιτίστηκε από ένα αμερικάνικο πλοίο πολεμικό. Ήτανε drones και βαλιστική πύραυλη.
που δεν ξέρουμε ακόμα πού κατευθύνονταν. Οι Αμερικανοί λένε ότι ενδεχομένως κατευθύνονταν προς το Ισραήλ. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα και αναχαιτίστηκαν. Βλέπουμε ήδη ότι το Ιράν περνάει ένα μήνυμα. Περνάει ένα μήνυμα με, τις πολιτοφυλακές που ουσιαστικά έχουν μια στενή σχέση στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην στηρίξουν το Ισραήλ και να ασκήσουν μια πίεση στο Ισραήλ να μην γίνει εισβολή. Από την άλλη, επειδή για το Ισραήλ με τη δική του στρατηγική είναι υπαρξιακό θέμα να μπει στη λωρίδα της Γάζας, εδώ υπάρχει μια σύγκρουση προθέσεων, να το πω έτσι, και στρατηγικών. Δηλαδή θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να μην συμβεί. Εάν συμβεί που θα συμβεί κατά το μάλλον ήτον, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Ιράν? Θα μοχλεύσει τους συμμάχους του στην περιοχή, η Χεσμπολάχ, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι εκεί, ή μπορεί να πάει και περισσότερο? Καταρχήν, σίγουρα βλέπουμε ότι το Ισραήλ έχει διαμηνήσει ότι θα προχωρήσει. Να το δούμε αυτό, γιατί έχει καθυστερήσει αρκετές μέρες. Και το ότι έχει καθυστερήσει σημαίνει ότι κάτι βλέπει το Ισραήλ, που εμείς προφανώς δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Mm. Κάτι βλέπει και περιμένει. Περιμένει να έρθουν και άλλες αμερικανικές δυνάμεις, περιμένει το δεύτερο αεροπλανοφόρο και τα άλλα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών για να νιώθει ότι έχει μια αποτροπή στα άλλα μέτωπα, στα νότα της. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα το Ισραήλ γνωρίζει όμως ότι το να κάνει την εισβολή είναι εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα πεμπλακεί ή πώς θα κάνει την κατοχή. Γιατί στο Λίβανο, υπενθυμίζουμε, ενεπλάκη το 82, κατήχε το Νότιο Λίβανο στο 2000, δηλαδή 18 χρόνια, και απεσήλθε. Δεν μπορούσε να αντέξει τις απώλειες που είχε από τον Αντάρτο Πόλεμο της Χεσμπολά. Αντίστοιχα, απεσήλθε το 2004 από τη Γάζα. Δεν μπορούσε να αντέξει τον Αντάρτο Πόλεμο εκεί. Ειδικά σε ένα αστικό τοπίο όπως είναι η Γάζα, είναι πολύ δύσκολο για έναν στρατό. Και δει έναν στρατό με κληρωτούς, υπενθυμίζω, που δεν είναι καθόλου εμπειροπόλεμοι. Θα δούμε τώρα τις κινήσεις. Σίγουρα αυτό που σας είπα προηγουμένως, ένα μέτωπο που θα πρέπει να κοιτάμε είναι το μέτωπο της Συρίας. Το θεωρείτε πιθανότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι? Το θεωρώ πιθανότερο με τα μέχρι στιγμής δεδομένα από το μέτωπο του Λιβάνου. Mm. Γιατί η Χεσμπολά, ο Ναζράλα δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο αυτό. Ο Χασάν Ναζράλα γενικότερα φημίζεται ότι κάνει δηλώσεις ιδιαίτερες με την επικαιρότητα, αλλά και για αυτό το σημαντικό ζήτημα που τον αφορά. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι άξιο απορίας. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Αν από τη Συρία επιχειρήσουν να ανοίξουν μέτωπο στο Ισραήλ, ποιες δυνάμεις θα επιχειρήσουν? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν Ιρακινές πολιτοφυλακές. Ναι. Σιίτες είναι κατά βάση? Αυτοί είναι Σιίτες, ακριβώς. Είναι ιδιαίτερος εμπειροπόλεμοι. Έχουν πολεμήσει στο πλευρό του καθεστώτος Άσαντ, εσχάτως, τελευταία δηλαδή. Προηγουμένως είχαν πολεμήσει, είχαν παράλληλα πολεμήσει και το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ. Και προηγουμένως είχαν κάνει τον ανταρτοπόλεμο κατά των Αμερικανικών δυνάμεων. Και μάλιστα τον συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται. Είναι ιδιαίτερος εμπειροπόλεμες. Δεν συγκρίνονται με τη Χαμάς. Αντίστοιχα υπάρχει και η ταξιαρχία Φατεμιγιούν, που αποτελείται από Αφγανούς Σιίτες, mm-hmm. η οποία επίσης είναι ιδιαίτερος εμπειροπόλεμη. Πρώην σύμμαχοι των Αμερικανών κατά τον Ταλιμπάν, πρέπει να πω εγώ, μάλιστα. Ναι, έχουν οι ρίζες αυτής της ταξιαρχίας ακριβώς, είναι στο Αφγανιστάν. Ένα μέρος τους αποτελείται από αυτούς που λέτε, ένα μέρος τους αποτελείται από πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν στρατολογηθεί από το Ιράν με διάφορα ανταλλάγματα, με ανταλλάγματα μισθολογικά, με άδειες παραμονής, με εισαγωγή σε πανεπιστήμια κτλ. Είναι η στρατηγική, αυτή θα λέγαμε, εγώ τη λέω η στρατηγική των Βασιβουζούκων. Είναι ένας Οθωμανικός όρος. Οι Βασιβουζούκοι ήταν ένα άτακτο σώμα του Οθωμανικού στρατού. Ήταν μπροστά από τους παχίδες. Και χρησιμοποιούνταν ως οι αναλώσιμοι, θα λέγαμε. Ναι. Η ταξιαρχία Φατεμιγιούν φημίζεται ότι το Ιράν τους χρησιμοποιεί ως τους αναλώσιμους. Είναι πάνε πάντα στην πρώτη γραμμή. Ιδιαίτερες με μεγάλες απώλειες. Κύριε Λεκάκη, έχω δύο ερωτήματα ακροατών. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει, σε παρακαλώ πολύ, μια ερώτηση για την άποψη του κύριου Λεκάκη. Εάν δεν καταφέρει το Ισραήλ να καταστρέψει ολοκληρωτικά τη Χαμάς, μπορεί να στραφεί κατά της χώρας
που την έχει ισχυροποιήσει σε εφοδιασμό την Τουρκία. Μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημα, τι εννοείται, να τη στραφεί κατά της Τουρκίας το ερώτημα? Το Ισραήλ, ναι. Αν δεν καταφέρει να καθυποτάξει στρατιωτικά πλήρως τη Χαμάς, μπορεί να στραφεί και κατά της Τουρκίας, όπου έχει βάσεις Χαμάς. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει κυρίως σχέσεις με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Από ό,τι πληροφορίες έχουμε, την απόφαση της επιχείρησης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την πήρε το στρατιωτικό σκέλος. Από ό,τι πληροφορίες έχουμε διαρρεύσει. Δεν ξέρουμε βέβαια αυτές άμα είναι θελημένες διαρροές ή άμα είναι ειλικρινείς διαρροές. Το Ιράν έχει όμως πολύ στενές σχέσεις με το στρατιωτικό σκέλος. Θα έλεγα ότι η επιρροή της Τουρκίας, έχουμε λίγο τη τάση στην Ελλάδα να την μεγενθύνουμε. Δεν θα έλεγα ότι η επιρροή της Τουρκίας είναι τόσο ισχυρή στη Χαμάς και δεις το στρατιωτικό της σκέλος. Δεν σημαίνει κάτι ότι τα πολιτικά γραφεία, γιατί είναι στη Τουρκία, σημαίνει ότι ακολουθούν τις εντολές της Τουρκίας. Και παράλληλα η Τουρκία ακολουθεί μια πολιτική, όπως παντού, να καλλιεργεί και τις δύο πλευρές. Να καλλιεργεί σχέση και με τις δύο πλευρές. Μάλιστα έχει πρότεινε να διαμεσολοβήσει μεταξύ των δύο πλευρών. Η Τουρκία έχει κάποιες σχέσεις οικονομικές στενές με την Τουρκία. Μάλιστα. Όπως σας είπα προηγουμένως, διευκολύνει τη μεταφορά πετρελαίου. Όπως παράλληλα φιλοξενεί στα νοτιοανατολικά της, στο Κιουρετσίκ, ένα νατοϊκό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης για βαλιστικούς πυράβλους, το οποίο που ουσιαστικά είναι προς το Ιράν. Και ποιο σκοπό έχει αυτό το νατοϊκό ραντάρ? Να προστατεύσει το Ισραήλ. Οπότε νομίζω είναι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, πάντα, θα λέγαμε. Πάντα, έχετε δίκιο. Ένα ερώτημα, μάλλον μια τοποθέτηση εδώ ενός φίλου από το Παρίσι, στέλνει μήνυμα. Με βάση αυτά που λέει ο κύριος Λεκάκης, εγώ λέει, πιθανολογώ ότι αν έχουμε κλιμάκωση θα γίνει από τα νότια του Λιβάνου, διότι εκεί είναι οι ισχυρές δυνάμεις βαλιστικά και σε επίπεδο ρουκετών και σε επίπεδο πυροβολαρχιών. Άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, μια ερώτηση στον κύριο Λεκάκη, αν υπάρχει, λέει, το περιθώριο υπάρχει, η στρατιωτική βάση των Κινέζων στην περιοχή του Ιράν, απότοκο της 30χρονης πετρελαϊκής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, έχει ενεργοποιηθεί ή όχι ακόμη? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που θέτεται και ήταν ένα έντονο ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του Ιράν. Γιατί το Σύνταγμα του Ιράν απαγορεύει ξεκάθαρα την παροχή στρατιωτικών βάσεων σε ξένες χώρες. Για την συμφωνία με την Κίνα πολύ λίγα έχουν γνωστοποιηθεί. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου. Από ό,τι φαίνεται, γιατί το Ιράν διέψευσε ότι δεν υπάρχει αυτή η βάση των Κινέζων. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Ο Νίκος βλέπει ο κύριος Λεκάκης την πιθανότητα το Μεσανατολικό να αποτελέσει με τα σημερινά δεδομένα μια πιθανή αφορμή για ένα ευρύτερο πόλεμο ενδεχομένως και παγκόσμιο, και αν έχει υπόψη ο κύριος Λεκάκης το δόγμα χρήση των πυρηνικών του Ισραήλ. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο. Το Ιράν, από ό,τι γνωρίζουμε και όσα είναι γνωστά, δεν έχει πυρηνικά όπλα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εμπλουτίζει σε 60% ουράνιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά. Αυτό που έχουν πει οι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι ότι αυτό που τους ενδιαφέρει πιο πολύ να έχουν τη γνώση, ώστε άπαξ και το αποφασίσουν, έχουν ένα δίλημα ασφαλείας, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μπορούν να περάσουν το πυρηνικό κατόφλι. Αυτό μπορεί να σημαίνει σε 3 μήνες, σε 2 μήνες. Αυτό λέγεται το breakout capability στα αγγλικά. Παράλληλα υπάρχει και η φάτουα του Χαμενεή. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό μπορεί να δεν έχει κάποια σημασία, γιατί μπορεί να είναι τάκιγια, δηλαδή να ψεύδεται για να ξεγελάσει τη διεθνή κοινότητα. Στην περίπτωση του Χαμενεή είναι πιο σύνθετο το θέμα. Γιατί την έχει κοινοποιήσει και ως νομοκανονολόγος του Ισλάμ διακυβεύεται η αξιοπιστία του ως κληρικός. Παράλληλα το Ιράν δεν έχει συμφέρον να γνωστοποιήσει και να προχωρήσει επισήμως το κατόφλι, γιατί αυτό σημαίνει την πυρηνικοποίηση της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Η Σαουδική Αραβία, ο Μπιν Σαλμάν Εσχάτος, είπε ότι αν αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, και εμείς θα πράξουμε το ίδιο.
Δεν νομίζω ότι το Ιράν έχει συμφέρον, γιατί αυτό θα σημάνει περισσότερες κυρώσεις, περισσότερη διεθνή απομόνωση, ιδιαίτερως με τα οικονομικά προβλήματα που έχει το Ιράν αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι προκρίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη, αν το ερώτημα είναι αν γνωρίζετε το δόγμα χρήση των πυρηνικών του Ισραήλ. Αυτό ήταν το ερώτημα. Του Ισραήλ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι ειδικός του Ισραήλ. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Ωραία. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για το Ιράν, πάλι για το πυρηνικό πρόγραμμα, είναι ότι αυτά που σας είπα είναι ρευστά. Γιατί μέχρι το 2002 υπήρχε η πρόθεση από το Ιράν να αναπτύξει τα πυρηνικά όπλα. Βέβαια, φοβούμενο τότε την αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή, ιδίως την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, άρχισε να επανεξετάζει το θέμα και μετά βγήκε και η φάτουα του Χαμενεΐ. Μάλιστα. Οπότε αυτά μπορούν να αλλάξουν. Μπορούν να αλλάξουν με ένα θάνατο και του Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ έχει περάσει τα 80, είναι πλέον κάποια στιγμή θα γίνει διαδοχή, οπότε αυτό μπορεί να αλλάξει. Πείτε μου κάτι, έτσι όπως παρατηρείτε την ιρανική εξωτερική πολιτική αλλά και τη στρατηγική, αισθάνεστε ότι σε ένα τμήμα του, όχι μόνο των Ιρανών, αλλά ευρύτερα του αραβικού κόσμου, κυριαρχεί μια αντίληψη ότι οι Αμερικανοί είχαν απαγκιστρωθεί από την περιοχή? Πράγματι. Το Ιράν είχε αυτή την άποψη και θεωρούσε ότι πλέον οι Αμερικανοί δεν έχουν αντοχή σε απώλειες. Και μετά το 2018, τον Μάιο, όταν δηλαδή ο πρόεδρος τότε των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απεχώρησε από τη Διεθνή Συμφωνία για τον Περιορισμό του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, βλέπουμε ότι το Ιράν να κάνει πιο έντονες αντιδράσεις κατά των ΗΠΑ. Δηλαδή να καταρρύπτει ένα αμερικανικό ντρόν, να κάνει αψιμαχίες με αμερικανικά εμπορικά και πολεμικά πλοία στον Περσικό κόλπο. Βλέπουμε ότι και το ίδιο και στο Ιράκ. Βλέπουμε οι επιθέσεις, ιδίως μετά το 2020, το θάνατο του Γασέμ Σολιμανί, έχουν ενταθεί επιθέσεις των Ιρακινών πολιτοφυλακών εναντίον των αμερικανικών βάσεων. Φαίνεται ότι η αμερικανική αποτροπή έχει αδυνατήσει την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό και βλέπουμε ίσως τις Ηνωμένες Πολιτείες να σπέβδουν και ο ίδιος ο Μπάιντεν να επισκέπτεται το Ισραήλ για να στηρίξει τον Νετανιάχου και να σωρεύουν δυνάμεις, ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή για να περάσουν ένα μήνυμα αποτροπής στο Ιράν. Κύριε Λεκάκη, πριν κλείσουμε και αφού σας ευχαριστήσω, γιατί από αυτή την πρώτη γνωριμία τουλάχιστον το κομμάτι του Ιράν φαίνεται ότι το διαβάζετε σε βάθος, θέλω να σας ρωτήσω και ψυχολογικά και πραγματολογικά, ο μεγαλύτερος εφιάλτης της ιρανικής πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής ελίτ είναι ένα ενδεχόμενο πλήγμα των αστικών του κέντρων με βομβαρδισμό? Αυτός είναι ο εφιάλτης του? Σας βρίσκω πάρα πολύ διαβασμένο, κύριε Σαχίνη. Πράγματι, είναι μια μεγάλη παράσταση απειλής του Ιράν αυτή, γιατί είναι νοπό το βίωμα στον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ. Ο πόλεμος των πόλεων. Όταν με πυράβλους σκουτ, το Ιράκ στόχευε κατοικημένες περιοχές αδιακρίτως, ακόμα και την Τεχεράνη. Και χάθηκε πολλής κόσμος. Υπάρχει αυτό στο Ιράν και το Ιράν γενικότερα έχει μία πολιτική ότι αυτό που σας είπα και αρχικά είναι ότι θέλει να αποφύγει να φαίνεται ότι εμπλέκεται άμεσα, γιατί θέλει να αποσοβήσει ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως. Πλήγματα κατά της ιρανικής ενδοχώρας. Αυτό είναι η νούμερο ένα ανησυχία του Ιράν. Βέβαια αυτό, να δούμε επιχειρησιακά πόσο εφικτό είναι αυτό. Αλλά είναι μια ανησυχία, σίγουρα, του Ιράν αυτή. Όλοι αυτοί... ιδιαίτερα. Ιδιαίτερος δε που το Ιράν βρίσκεται σε μια ρευστή κατάσταση εσωτερικά. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού... Με προλάβατε, γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Θα μπορούσε ταυτόχρονα όλη αυτή η αναμπουμπούλα να ανοίξει το καπάκι μεγαλύτερων εσωτερικών αντιδράσεων, όλα αυτά που έχουμε δει από ένα τμήμα, εν πάση περιπτώσει, της ιρανικής κοινωνίας? Άλλοι λένε είναι η δυτικόστροφη ελίτ. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο προσδιορισμός αυτός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας, αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς με δυτικούς όρους ως περίσφικτη πολιτική, φαίνεται να το έχει τερματίσει, δεν το θέλει. Υπάρχει περίπτωση να βγει
και να αποσταθεροποιήσει εσωτερικά το καθεστώς. Γενικά το Ιράν είναι μια χώρα που είναι σε... γίνονται έντονες αντιδράσεις. Μπορεί να έχει έναν αυταρχικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Ένα χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται στο Ιράν είναι ότι μπορεί να μην μπορείς να αμφισβητήσεις το καθεστώς, γιατί θα έχεις συνέπειες, αλλά μπορείς να ασκήσεις κριτική στην κυβέρνηση. Οπότε πολλοί προσπαθούν με εύσχυμους τρόπους να μεταφέρουν, να ορίζουν την κριτική τους με όρους ώστε να μην προσβάλλει το καθεστώς, αλλά να προσβάλλει την κυβέρνηση. Σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι δυσαρεστημένο και διαφωνεί μάλιστα και με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ένα σύνθημα που ακούγεται από αυτό το κομμάτι, που βέβαια αυτό το κομμάτι δεν είναι απολύτως ενοποιημένο και δεν έχει πρόσβαση σε οπλισμό. Δεν έχουν ένοπλες ομάδες για να γίνει μια απειλή. Το καθεστώς τα έχει ελέγξει όλα αυτά, το Ιράν. Και έχει βέβαια μια βάση υποστήριξης. Έχει μια βάση υποστήριξης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί, αλλά έχει μια σημαντική βάση υποστήριξης στο καθεστώς. Αλλιώς δεν θα επιβίωνα. Από αυτή τη μερίδα που πολύ σωστά είπατε ότι ένα κομμάτι της δυτικότροπης μερίδας του Ιρανικού λαού, που είναι σημαντική, υπάρχει δυτικότροπος κόσμος στο Ιράν. Ακόμα και οι συντηρητικοί Ιρανοί έχουν στοιχεία ενός δυτικότροπου πολίτη. Ένα σύνθημα που ακούγεται σε κάθε διαδήλωση που κάνουν και επαναλαμβάνει και ανησυχεί ιδιαιτέρως το σύστημα, το καθεστώς αυτό το, γιατί ουσιαστικά είναι μια κριτική στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Το σύνθημα αυτό είναι ούτε Γάζα ούτε Λίβανος, η ζωή μου για το Ιράν. Αυτό ουσιαστικά το σύνθημα που ακούγεται σε διαδηλώσεις που είναι κατά, που γίνονται κατά της κυβέρνησης, κατά του συστήματος, ουσιαστικά εμπερικλεί την πολιτική του Ιράν την περιφερειακή. Δηλαδή ότι να μην χρηματοδοτούν πόρους, αντί να χρηματοδοτηθούν οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό του Ιράν, πηγαίνουν σε περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν. Αυτό, υπάρχει μια αντίδραση σε ένα κομμάτι του πληθυσμού του Ιράν. Αλλά ναι. δεν έχει ισχυρή φωνή αυτή τη στιγμή. Θέλω δύο γρήγορες απαντήσεις λόγω χρόνου, όχι άλλο λόγο. Θα βγούμε εκτός χρόνου. Ένα, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, πώς πιστεύετε ότι βλέπουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στο Ιράν? Πώς μας βλέπουν? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ασχολούμαι με αυτό. Παραδοσιακά η Ελλάδα είχε καλές σχέσεις με το Ιράν. Υπήρχε μια αλληλοσυμπληρωματικότητα των οικονομιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς αγοράζαμε το πετρέλαιό τους και εμείς μας πουλάγαν το πετρέλαιό τους και εμείς διηλίζαμε το πετρέλαιό τους. Γιατί το Ιράν τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει δηληστήρια. Όσο και αν σας ακούγεται αυτό περίεργο, μια χώρα με τέτοιον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο, ακόμα και τώρα εισάγει διηλισμένο πετρέλαιο. Τη δεκαετία του 80 ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αναπτύξει σχέσεις και με το Ιράν, αλλά είχε παρέλα σχέσεις και με το Ιράκ. Και μάλιστα δημοσιεύματα της εποχής έλεγαν ότι εξοπλίζαμε και τις δύο πλευρές της εποχής. Μετέπειτα κυρίως στη κρίση, κυρίως στη δεκαετία του 90 και πριν την κρίση, δηλαδή αρχές του 2000, η Ελλάδα είχε μια καλή σχέση με το Ιράν. Σας υπενθυμίζω ότι είχε έρθει και ο πρόεδρος τότε Χαταμί στην Ελλάδα, είχε κάνει μια επίσκεψη, είχε κάνει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, όχι με τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, με συγχωρείτε. Ναι. Είχε έρθει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είχε ανακηρυχθεί σε επίτιμος διδάκτορ. Ήταν μια άνευ προηγουμένου επίσκεψη, πρώτη ενός Ιρανού Προέδρου από την Ισλαμική Δημοκρατία. Τα χρόνια της κρίσης με το Ιράν, το Ιράν μας έδινε με πολύ ευνοϊκούς όρους πετρέλαιο. Το πληρώναμε επί πιστώσει. Είναι αλήθεια. Ακόμα και 30 μέρες μετά. Ενώ οι άλλες χώρες... Μας τα είχαν κόψει όλα. Ντούκου. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βέβαια μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Γιατί η συνεργασία λίγο γρήγορα, κύριε Λεκάκη, επ' αυτού. Λίγο γρήγορα επ' αυτού, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα ακόμη, δεν θα προλάβουμε. Πολύ γρήγορα, πείτε μου. Σήμερα, ποια είναι η εικόνα που έχουν?
Με δύο κουβέντες. Εντάξει, υπάρχει ένας σεβασμός ότι είμαστε ένας μεγάλος πολιτισμός. Οι Ιρανοί το έχουν έντονο αυτό το στοιχείο. Σέβονται όσες χώρες έχουν μεγάλο πολιτισμό, έχουν μια μεγάλη περηφάνεια. Νομίζουν και εκείνοι ότι είναι ο ομφαλός της γης. Αλλά τους έχουν κάποιες θέσεις τελευταία, τους έχουν λίγο, θα λέγαμε, εκνευρίσει. Όπως η στάση που είχαμε με τη δολοφονία του Γασέμ Σολεϊμανί, η δήλωση τότε που είχε κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που είχε πει ότι στηρίζει την αμερικάνικη απόφαση, και διάφορες άλλες, όπως οι ασκήσεις της ελληνικής αεροπορίας με το Ισραήλ, με το Ισραήλ ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα άλλες. Με δύο κουβέντες θέλω να κλείσουμε, γιατί έχει μείνει 1,5, 2 λεπτά έχουν μείνει. Μπορεί, λέει, να μας πει δύο λόγια για αυτούς περίφημους φρουρούς της Επανάστασης, την πολιτική στρατιωτική τους ισχύ, τι είναι και τις δομές τους. Είναι κράτος εν κράτη? Δεν είναι κράτος εν κράτη, αλλά πάνε προς τα εκεί. Γι' αυτό η μετάβαση στο επόμενο, η μεγάλη κουβέντα στο Ιράν είναι η μετάβαση. Τι θα γίνει μετά το Χαμενέι? Όποιος και να είναι, θα χρειαστεί οπωσδήποτε τους φρούρους. Οι φρούροι της Επανάστασης είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ένας στρατός παράλληλα με τον στρατό. Έχει όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων που έχει μια χώρα. Έχει αεροπορία, έχει ναυτικό, έχει ξηρά, έχει μυστικές υπηρεσίες. Η τάση είναι, έχει πάρα πολύ ισχύ. Και γι' αυτό όταν λέμε ότι το Ιράν είναι το κράτος των μουλάδων, το θεωρώ μια απλούστευση. Είναι το κράτος ορισμένων κληρικών, αλλά κυρίως κιόλας των φρουρών της Επανάστασης. Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και στην οικονομία, και στρατιωτικά, και στις μυστικές υπηρεσίες. Είναι πανίσχυρος δρόμος. Και αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Άμα δείτε το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια, περισσότεροι είναι οι φρουροί στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι πρώην φρουροί, παρά κληρικοί. Η τάση μάλιστα είναι οι κληρικοί να μειώνονται στα υπουργικά συμβούλια τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στη Βουλή του Ιράν. Αναντίστοιχα δε, οι φρουροί της Επανάστασης αυξάνονται ραγδαία, η παρουσία τους παντού. Παντού. Είναι πάρα πολύ ισχυρός. Ο δε Σολεϊμανί ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ήταν μια περίπτωση που ήταν, θα λέγαμε, το νούμερο 2 του καθεστώτος. Ήταν υπό μία έννοια και υπουργός εξωτερικών και διπλωμάτης και στρατηγός. Και ο ηθήνο νους της Ιρανικής Περιφερειακής Πολιτικής τα τελευταία 20 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λεκάκη, Αλέξη Λεκάκης. Νομίζω καταλάβαμε όλοι, το κατέχει καλά το αντικείμενό του, και θέλω να τον ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεκάκη, να είστε καλά. Επίσης, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, ήταν πολύ επικοδομητική. Και για μας,